Η παραγγελία του ήταν ένα μακάβριο παιχνίδι της μοίρας. Το καλοκαίρι του 1791, ο κόμις Φραντς φον Βάλτσε, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της νεαρής συζύγου του, ανέθεσε στον Μότσαρτ τη σύνθεση του έργου. Ο κόμις ήταν ένας τέχνης μουσικός που συνήθιζε να διοργανώνει συναυλίες όπου μεταμφιεσμένος παρουσίαζε έργα άλλων συνθετών σαν δικά του. Το ίδιο φαίνεται ότι σκόπευε να κάνει και με το Ρέκβιεμ, γι' αυτό η παραγγελία έγινε από έναν άγνωστο, έναν μαύρο αγγελιαφόρο. Κάποιοι λένε πως ήταν ο ίδιος ο θάνατος.